Κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που κάνετε την τιμή να είστε σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, πριν από 2 ημέρες ψηφίστηκε επιτέλους ο προϋπολογισμός και την προηγούμενη Τετάρτη ψηφίστηκε και το μνημόνιο. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση για την χώρα. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι το Μνημόνιο 3 αποτελεί την ουσιαστική καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι? Κοιτάξτε, ότι είναι η ταφόπλακα, είναι η ταφόπλακα mm-hmm. πλέον της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν καταλαβαίνω αυτές τις λογικές που λένε ότι είναι η μόνη λύση. Δεν μπορεί να έχεις ένα μονόδρομο ο οποίος να σε πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή και ο πιο αφελής να είναι κάποιος, εάν πήγαινε από την μια καταστροφή στην άλλη καταστροφή, αν μη τι άλλο θα έπρεπε να αναθεωρήσει. Mm-hmm. Αντί γι' αυτό, έχουμε την επιβολή του πολυνομοσχεδίου και του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος πρώτον προβλέπει ολοκληρωτικά την ισοπαίδωση ελληνικής κοινωνίας. Την ισοπαίδωση, κυριολεκτικά την ισοπαίδωση, σε όλους τους τομείς. Μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, δημοσίους υπαλλήλους, παντού. Και το ερώτημα είναι τι θα επιβιώσει. Δηλαδή, αν παίρνει τέτοια μέτρα που με μαθηματική βεβαιότητα σε οδηγούν σε βαθύτερη ύφεση, σε μεγαλύτερη ανεργία, σε εσωτερική καταστροφή, σε αποσάφρωση της οικονομίας σου, πώς είναι δυνατόν να ελπίζεις ότι θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα? Ήδη σήμερα, το Eurogroup, μάλλον χθες, το Eurogroup δήλωσε, όλοι δεν το δήλωσε, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο της Ελλάδας, ενώ μας πουλάγανε φούμαρα ότι θα γίνει βιώσιμο με το PSI και το μνημόνιο νούμερο 2 και ταυτόχρονα θα πρέπει να επανεξετάσουμε το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Γιατί δεν επανεξετάζουμε την ίδια τη λογική του προγράμματος? Νομίζω ότι δεν θέλουν κάποιοι να ασχοληθούν με την λογική αυτή του προγράμματος. Ίσως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι απλά να κόβουν όλο ένα και περισσότερα χρήματα από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, από τα εύκολα θύματα. Το δράμα της ιστορίας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπλέξει σε ένα κυκαιώνα ο οποίος δεν θα μας βγει σε καλό. Όχι, δεν θα μας βγει σε καλό από την άποψη της μείωσης των εισοδημάτων ή της δουλειάς ή της δυνατότητας επιβίωσης μιας οικογένειας που είναι έτσι ή αλλιώς πολύ δύσκολη ήδη, αλλά και από την άποψη της χώρας. Mm-hmm. Δυστυχώς, τα τσαγκάλια που έχουν έρθει εδώ και τα οποία προστατεύονται από το εγχώριο πολιτικό σύστημα έχουν έρθει για να ξεσκίσουν τις άρκες ενός κουφαριού. Του κουφαριού της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Ένα κουφάρι που δεν ήταν δεδομένο θα καταλήξει έτσι, όμως το κατέληξαν έτσι. Και τώρα τι γίνεται? Το μόνο που συζητάει είναι πώς θα μετατρέψουν σε γιαπή τη χώρα, όχι γιαπή ανοικοδόμησης, γιαπή ερήμωσης, προκειμένου τα αρπακτικά να κερδοσκοπήσουν με τα υλικά οικοδομών. Λοιπόν, κάπως κάτι πρέπει να γίνει σε αυτήν την ιστορία. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Και αυτό αφορά εμάς, τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το μοιραίο, κοιτώντας τους κυβερνώντες να κάνουν τις αθλειότητες τη μία πάνω στην άλλη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι, κύριε Καζάκη, δεν θεωρείτε όμως ότι ο λαός είναι λίγο υπνοτισμένος? Γιατί εγώ αυτό που βλέπω από διαδηλώσεις, και τα βλέπετε κι εσείς και στην Αθήνα, και τα βλέπω εγώ στην περιφέρεια, είναι ότι δεν συμμετέχει πάρα πολύς κόσμος στις διαδηλώσεις και σε κάποιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, σε κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις, άλλοι θα συμμετάσχουν, άλλοι δεν θα πάρουν μέρος, λέγοντας ότι ακόμη και το 20 ευρώ και το 50 ευρώ του καθημερινού μας τζίρου μας είναι πλέον απαραίτητο. Υπάρχει και αυτή η λογική. Δεν έχουν άδικο. Το πρόβλημα είναι ότι όλος ο κόσμος περιμένει να το δει μια τελική λύση σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή δεν μπορεί να τραβήξει αυτό το μαρτύριο. Το να το πηγαίνεις από μια 24ωρη απεργία σε 48ωρη και μετά πίσω και σε διαδήλωση, για τον πολύ κόσμο δεν λέει τίποτα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, χωρίς τελικά να έχουν αποτέλεσμα. Αυτό, αν όμως του πεις ότι κοίταξε να δεις, θα ξεμπερδέψουμε μια και έξω με αυτούς και με ένα συγκεκριμένο τρόπο που να το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι είναι και άμεσα ρεαλιστικός, θα δεις με ποιο τρόπο θα εκδηλωθεί. Θα εκδηλωθεί ο κόσμος, αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο, όταν θα αρχίσει να νιώθει τις περικοπές και τις μειώσεις και όλο αυτό το πρόγραμμα στην εφαρμογή του, τότε πλέον δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να βγει στους δρόμους. Και θα βγει είτε σαν επέτης, είτε σαν αγωνιστής.
Δεν έχει άλλο τρόπο. Λοιπόν, εδώ ισοπεδώνεται η χώρα. Και ισοπεδώνεται η χώρα και μάλιστα με την επίσημη βούλα. Μας πρίξανε κυριολεκτικά ο Σαμαράς και οι συγκυβερνώντες του, λέγοντας ότι για παράδειγμα με αυτόν τον τρόπο θα έρθει η ανάπτυξη. Αυτό δεν μας έλεγε, ότι από Δευτέρα θα έχουμε ανάπτυξη κλπ. Τέτοιες ιστορίες για γρήγορους. Ναι. Θα πάρουμε και τη δόση, αφού είμαστε πριζόνια. Ο κύριος Τουρνάρας έλεγε ότι αν δεν πάρουμε τη δόση θα πεινάσουμε. Α, μπράβο. Και τώρα τι έρχεται και μας λέει το Eurogroup. Μας λέει καλά κάνετε και τα πήρατε τα μέτρα, αλλά επειδή δεν πρόκειται να πετύχετε τους στόχους που σας έχουμε βάλει, σας δίνουμε 2 επιπλέον χρόνια λιτότητας. Και μάλιστα επειδή θα έχετε πρόβλημα και χρηματοδότησης του χρέους, θα σας δώσουμε και 32,6 δισεκατομμύρια επιπλέον, mm-hmm. που σημαίνει ότι θα έρθει και νούμερο 4 μνημόνια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μόλις μερικές ημέρες, μία μέρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και 4-5 μέρες μετά το πολυνομοσχέδιο. Και τότε άμα είναι ρε παιδιά να μην πετύχουμε τους στόχους και το παραδέχονται έτσι, γιατί παίρνουμε αυτά τα μέτρα τότε. Προφανώς ποιος λόγος υπάρχει αυτή η σχιζοφρένεια να συνεχιστεί. Αυτό πιστεύετε ότι δεν το καταλαβαίνουν στο κοινοβούλιο. Γιατί πραγματικά έτσι όπως μας τα λέτε, και όχι έτσι όπως μας τα λέτε κιόλας, αλλά έτσι όπως το βλέπουν και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, λένε ότι μα καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν ότι οδηγούμαστε μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Γιατί οδηγούν το καράβι κατευθείαν στα βράχια, εφόσον βλέπουν ότι πάει στα βράχια. Η εξήγηση νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απλή. Δεν οδηγούν αυτοί το καράβι. Έχουν βάλει τον αυτόματο πιλότο έτσι ακριβώς όπως τους έχουν πει τα ξένα μεγάλα αφεντικά, οι ισχυροί από το εξωτερικό, οι ξένοι δανειστές, και έχουν αφήσει να έρμεο το καράβι. Όπου πάει. Mm-hmm. Να το ρουφήξει, δίνει. Ας το ρουφήξει, σου λέει. Αυτοί αισθάνονται ότι είναι προστατεύονται από το ξένο καθεστώς κατοχής που έχει επιβληθεί στη χώρα και δεν τους νοιάζει, δεν τους καίγεται καρφί. Καρφί δεν τους καίγεται. Φτάσανε στο σημείο να έχουν 530 το βασικό μισθό με το έτσι γουστάρο, καταργώντας ειδικές συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά, και για τους νέους στα 480 πόσο είναι, ίσως και 460 κάπου εκεί είναι, λοιπόν το κατεβάσανε, από 25 χρονών μέχρι 35, και καθόμαστε και τους κοιτάμε. Δηλαδή δεν είναι, εξαναγκάζοντας φυσικά τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό της χώρας. Στο εξωτερικό, να φύγουν από τη χώρα. Αλλά το χειρότερο, σας λέω, δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι ετοιμάζουν τον κατακαιρματισμό της χώρας, να τον κόψουν να κόψουν τη χώρα, την Ελλάδα, σε οικόπεδα και να την παραχωρήσουν σε αυτόν που δίνει τα περισσότερα. Δεν θα βγει από αυτή την κρίση η Ελλάδα ατόφια. Όπως τουλάχιστον την ξέραμε. Φοβάστε, γιατί διαβάζω και κάποιες δηλώσεις σας παλιότερα. Πρόσφατα σχετικά, εδώ στην Καβάλα, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Studio 7, διαβάζω ότι φοβάστε ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε καντόνι. Ναι. Σε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λένε ανοιχτά. Προσέξτε, μόλις χθες ο κύριος Γούρος, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, το είπε ανοιχτά. Ζητάει αυτονομία από την κεντρική διοίκηση. Και ζητάει αυτονομία για ποιο λόγο. Και μάλιστα αυτονομία λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρει, κόψτε μου όσο θέλετε, αφήστε μου όμως να διαχειριστώ τα περιουσιακά μου στοιχεία μόνος μου. Για ποιο λόγο? Για να τα πουλήσει στον κύριο Φούχτελ, ο οποίος κάνει αυτή τη στιγμή συνεννοήσεις με δημάρχους και περιφερειάρχες, για να τους συνδέσει ή να τους αδελφοποιήσει με γερμανικά κρατήδια ή γερμανικούς δήμους, προκειμένου οι χρεοκοπημένοι γερμανικοί δήμοι και τα χρεοκοπημένα κρατήδια να αξιοποιήσουν τα σημικά των περιφερειών και των δήμων της Ελλάδας, προκειμένου ως εγγυήσεις, προκειμένου να δανειστούν ξανά από τις τράπεζες. Αυτό είναι το όλο παιχνίδι που πάνω παίζεται. Σε αυτό ήθελα να σταθώ, κύριε Καζάκη, επειδή πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι δεν έχουν γνώση ουσιαστικά της γερμανικής πραγματικότητας και θεωρούν ότι η Γερμανία και τα κομμάτια της Γερμανίας, οι δήμοι, οι περιφέρειες ή να το πω καλύτερα, τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Μας περιγράψατε όμως προηγουμένως μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι καταχρεωμένα οι δήμοι, οι περισσότεροι δήμοι, τα 2-3 των δήμων, των γερμανικών δήμων, είναι χρεοκοπημένοι. Μάλιστα προσφάτως κάνανε και μια, να το πούμε έτσι, εκδήλωση διαμαρτυρίας, γιατί ζητούσαν από το κράτος να παρέμβει, την κεντρική κυβέρνηση να παρέμβει, έτσι ώστε να ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τις μεγάλες τράπεζες. Και το ίδιο συμβαίνει με τα κρατήδια.
κρατήδια της Γερμανίας, τα ομόσπονδα, έχουν όσο χρέος αθρηστικά έχει το ομοσπονδιακό κράτος. Δηλαδή, εάν βάλουμε μαζί το χρέος των κρατηδίων μαζί με το κεντρικό ομοσπονδιακό κράτος, το χρέος της Γερμανίας θα υπερδιπλασιαστεί και θα ξεπεράσει τα 120% του ΑΕΠ. Όσο δηλαδή ήταν στην Ελλάδα το 2009 που χρεοκόπησε η χώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό άλλωστε συμπεριφέρονται με τον τρόπο αυτό οι Γερμανοί. Φοβάστε ότι θα. Επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά σενάρια και πολλοί εκβιασμοί ουσιαστικά, κατ' εμέ, ότι θα μας διώξουν από την Ευρωζώνη, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ένα τέτοιο σενάριο, ή θεωρείτε όσο ότι. Όσο περνάει από το χέρι τους, δεν υπάρχει περίπτωση να μας διώξουν από την Ευρωζώνη. Όσο περνάει από το χέρι τους. Απλά ενδεχομένως θα μας βάλουν σε ειδικό καθεστώς ελέγχου, εκποίησης, ρευστοποίησης ή διπλού νομίσματος. Αμέχρι εκεί δεν θέλουν με κανένα τρόπο να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Ανεξάρτητα το τι λένε. Ο μόνος τρόπος για να φύγουμε από την Ευρωζώνη είναι να τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει. Και κατά τη γνώμη μου αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος. Δεν έχουμε να κερδίσουμε απολύτως τίποτα μέσα στο ευρώ. Το ευρώ μας έχει οδηγήσει στη χειρότερη χρεοκοπία της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας και μια από τις χειρότερες χρεοκοπίες στην παγκόσμια οικονομική ιστορία και δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα άλλο εκτός από ολοκληρωτική καταστροφή. Το ταχύτερο δυνατό πρέπει να φύγουμε από αυτό, από το ευρώ. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν το πιστεύετε μόνο για την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θεωρείτε και για χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία και η Πορτογαλία. Βέβαια, και η Ιρλανδία. Γενικώς θεωρείτε ότι έχει θεωρηθεί από πολλούς ότι το ευρώ τελικά βγήκε ότι δεν είχε καλά θεμέλια. Η λογική του ευρώ είναι γνωστή από παλιά. Είναι ένα ιδιωτικό νόμισμα με στόχο να ελέγχει τη ροή κεφαλαίων ή δανείων, να το πούμε έτσι, σε ολόκληρες οικονομίες διαμέσου τραπεζών. Αυτό το πείραμα έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, σε χώρες βέβαια και όχι υπερεθνικά, και έχει αποτύχει. Έχει οδηγήσει στη χρεοκοπία. Λοιπόν, γιατί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα τώρα. Στην πραγματικότητα ο μηχανισμός του ευρώ θα οδηγήσει στη χρεοκοπία ακόμη και τη Γερμανία την ίδια. Απλά η Γερμανία αντέχει γιατί έχει υποδηγηθεί στις άλλες οικονομίες και αντλεί κεφάλαια και δυνατότητα της επιβίωσης από τις άλλες οικονομίες. Αλλά και η Γερμανία θα οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Ποτέ η γερμανική οικονομία δεν είχε περίπου 9 φορές το ΑΕΠ της σε ιδιωτικό χρέος, όπως είναι σήμερα. Αυτό το χρέος αργά ή γρήγορα θα πάψει να μπορεί να εξυπηρετείται και αυτό θα καταρρεύσει ολόκληρη η γερμανική οικονομία. Απλά θα είναι από τις τελευταίες που θα καταρρεύσει. Ναι. Υπάρχει όμως και εδώ στην Ελλάδα και γενικότερα πάντου υπάρχει η εικόνα ότι για τα δεινά που περνάει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός ευθύνεται ουσιαστικά το παγκόσμιο, το παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι, παγκόσμιες οικονομικές συγκυρίες. Πλέον όμως υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πιστεύουν ότι όσοι οδήγησαν τη χώρα εδώ, όσοι ήταν εδώ στις κυβερνήτες στην Ελλάδα, αλλά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός σε πολλές περιπτώσεις, ήταν αυτός που ευθύνεται ουσιαστικά για όλο το κακό. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή? Όχι. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη, γιατί δεν έχει επιλογές ποτέ ο ελληνικός λαός. Οι επιλογές του είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Πολλά άτομα δεν τις ψήφιζε τόσα χρόνια αυτού. Ναι, αλλά σε τι επιλογές του δίνανε ακριβώς. Mm-hmm. Πότε του είπαν, ας πούμε, του ελληνικού λαού ότι κάνουν swap με το χρέος, προσθέτοντας χρέος και ανεβάζοντας τα κόστη δανεισμού. Πότε του είπαν τι ακριβώς έκαναν με την πολιτική τους. Πότε το μόνο που του κάνανε είναι του στείλανε ένα στημένο παιχνίδι διαμέσου ενός εκλογικού μηχανισμού χειραγώγησης της ψήφου και ταυτόχρονα του δημιουργούσαν το μύθο της ισχυρής Ευρώπης, της ισχυρής Ελλάδας στην ισχυρή Ευρώπη, το ευρώ που θα μας προστάτευε και όλα αυτά τα πράγματα. Ο λαός αποφάσιζε με βάση τα δεδομένα που του δίνανε και τα δεδομένα που του δίνανε ήταν τελείως λάθος. Δεν είναι λάθος, ήταν ψέματα. Ουσιαστικά δίνανε στο λαό την αίσθηση ότι θα μπορεί να ζει επάπειρον με δανεικά. Γι' αυτό άλλωστε και βρέθηκε σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο κόσμος. Να συνειδητοποιήσει δηλαδή πώς ξαφνικά βρέθηκε από την κορυφή στον πάτο. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει μια κατάσταση η οποία τον οδηγεί να μετατραπεί και αυτός σε ραγιά, σε δούλο δηλαδή.
τραπεζών και η χώρα του μια τριτοκοσμική χώρα του περιθωρίου. Αυτό το πράγμα έχει σοκάρει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί πίστευε όντως ότι η Ελλάδα ήταν από τους ισχυρούς, έτσι δεν λέγανε τότε. Ναι. Ότι είμαστε στον κλαπ των ισχυρών, ότι είμαστε ισχυρή οικονομία και ισχυρό κράτος και διάφορες τέτοιες ανοησίες. Βεβαίως δεν μπορείς να έχεις ισχυρή οικονομία και ισχυρό κράτος με καρπαζόνες πράκτορες στην κυβέρνηση. Αυτό δυστυχώς ο λαός το παρέβλεψε. Το παρέβλεψε και από ό,τι ξέρω αγνώρισε και πολλές φωνές που υπήρχαν παλιότερα. Οι οποίες φωνάζανε και λέγανε ότι παιδιά οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή, αλλά αντιμετωπίστηκαν ως κασάνδρες. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά πάρτε υπόψη ότι δεν είχαν δεδομένα. Και επιπλέον ποτέ δεν γίνεται σοβαρός πολιτικός διάλογος στην Ελλάδα. Ποτέ έγινε σοβαρός πολιτικός διάλογος. Δηλαδή να ακουστούν επιχειρήματα, αυτό εννοώ. Από τότε ειδικά που ιδρύθηκε η περίφημη τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιδεινώθηκε δραματικά η κατάσταση πολιτικού διαλόγου. Ο βομβαρδισμός με την τρομολαγνία, τους εκβιασμούς ανοιχτούς και όλα έφτασε στο προχώρητο. Οπότε ήταν και αυτός ένας πολύ σοβαρός παράγοντας του γιατί καταλήξαμε εδώ που είμαστε. Είπατε για τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και θυμήθηκα μια υπόθεση που πριν από λίγες μέρες βγήκε στη δημοσιότητα. Με το ελεκτικό συμβούλιο που τόνισε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά τηλεοπτικά μέσα πανελλαδικής εμβέλειας δεν παίχτηκε πάρα πολύ είδηση. Ναι. Είναι αυτό, είναι αυτό που λέτε. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως για τα ιδιωτικά μέσα. Είναι αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Ότι εδώ ακόμη και την απόφαση του Αρείου Πάγου για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγινε δύο μέρες, όχι δύο μέρες, την ημέρα που ουσιαστικά κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Δεν παίχθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελάχιστα ακούστηκε. Υποβαθμίστηκε εντελώς. Που ήταν πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός, δηλαδή ότι το πιο συντηρητικό δικαστικό σώμα στη χώρα, ανώτατο δικαστικό σώμα στη χώρα, έκρινε αντισυνταγματικές μια σειρά διατάξεις του πολυνομοσχεδίου. Και πώς είναι δυνατόν να τα κρίνει σύσσωμους, να το πούμε έτσι, δικαστικός κόσμος αντισυνταγματικά και αυτά να ψηφίζουν τη Βουλή. Ποιος ξέρει, προφανώς, από ό,τι είδα και εγώ κύριε Καζάκη, οι διαδικασίες αυτές έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Προφανώς κάποιοι βιάζονται να κλείσουν λογαριασμούς. Σαφώς. Και ο στόχος αυτός ήταν εξ αρχής. Να τελειώνουμε, ψεκάστε σκουπί, θα τελειώσατε, χωρίς καν να διαβάσουν οι βουλευτές ή να καταλάβουν αυτά που διάβασαν. Οι βουλευτές κλήθηκαν να αποφασίσουν για πράγματα που στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού κρίνουν την τύχη του. Δηλαδή κρίνουν το αν θα μπορεί να επιβιώσει τον επόμενο μήνα. Με αυτά και με αυτά όμως κύριε Καζάκη βλέπω εγώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από 200.000, πάνω από 300.000 Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα. Εγώ αυτό που βλέπω με αυτούς τους ρυθμούς μετανάστευσης είναι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα για να πληρώσει το χρέος. Αυτό είναι αλήθεια. Μα έτσι αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρουν πολύ καλά. Δεν μιλάω για τους δικούς μας που έτσι αλλιώς το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να εκτελούν εντολές. Μιλάω για ξένα επιτελεία. Ξέρουν πολύ καλή αριθμητική. Ξέρουν λοιπόν ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να βρουν τα λεφτά που χρειάζεται για να πληρώσει το χρέος. Γι' αυτό και τους έχουν κολλήσει στον τοίχο. Τους έχουν οδηγεί στην απόγνωση ώστε να μας πάρουν τη χώρα. Τη χώρα θέλουν να μας πάρουν. Το οικόπεδο που λέει και η κυρία Μέρκελ. Το οικόπεδο. Δεν τους ενδιαφέρει το τι λεφτά έχεις ή αν βγάζεις αρκετά χρήματα για να πληρώνεις αυτή την κατάσταση είτε μέσω της φορολογίας, μέσω των τραπεζών, είτε όλο αυτό το σύστημα που έχουν βάλει που στην ουσία ξεπαραδιάζει κυριολεκτικά τον κόσμο. Τη χώρα θέλουν, το οικόπεδο. Και είτε είναι δημόσιας ιδιοκτησίας, είτε είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας των Ελλήνων πολιτών, θέλουν να το πάρουν όλο. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Ωραία. Εγώ όμως τότε να συμπληρώσω το εξής. Απέναντι σε όλα αυτά, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πολιτική λύση βλέπετε να υπάρχει, αν όχι ξέρω εγώ από αυτή την κυβέρνηση, από κάποιον άλλον φορέα. Ή πιστεύετε ότι τελικά ο λαός είναι αυτός που θα πρέπει να πάρει την τυχή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα. Από τη στιγμή που έχουμε ένα κοινοβούλιο το οποίο καταπατά θεμελιώδη δικαιώματα του ελληνικού λαού και οδηγεί στη μαζική εξόντωση και το μεγαλύτερο.
ο λαός αυτοπροσώπως πρέπει να νοικοδομήσει ή να μάλλον να παράξει δίκαιο από πυρηνικής βάσης. Και αυτός είναι, υπάρχει μόνο ένας τρόπος για αυτόν, για αυτό το πράγμα. Να πάμε στη συντακτική εθνοσυνέλευση, ώστε να παραχθεί νέο σύνταγμα που θα αποκαθιστά τα παλιά δικαιώματα που έχουν καταπατηθεί και ταυτόχρονα θα προσθέτουμε δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην επαναληφθεί αυτό που ζούμε αυτή την εποχή. Θα πάρει καιρό όμως αυτό, θα πάρει καιρό όμως αυτό για να γίνει μια συντακτική συνέλευση. Ναι, μπορούμε ενδιαμέσως, να υπάρξει μια κυβέρνηση, να το πούμε έτσι προσωρινή, που θα φροντίσει να θωρακίσει τη χώρα και να εφαρμόσει μια πολιτική σύμφωνα με τα λαϊκά συμφέροντα, όσο καιρό θα πάρει η συντακτική συνέλευση να καταλήξει στο νέο σύνταγμα. Αυτή η προσωρινή κυβέρνηση κάλλιστα μπορεί να γεννηθεί αύριο το πρωί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις λεγόμενες αντιμνημονιακές αντιπολίτευσεις, παραιτηθούν από τη Βουλή, καταγγείλουν τον χαρακτήρα της Βουλής ότι πλέον δεν έχει καμία σχέση με τη λαϊκή θέληση και να στρατευτούν όλοι στην ιδέα της συντακτικής λαϊκής συνέλευσης και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε μια υπηρεσιακή προσωρινή κυβέρνηση που θα φροντίσει τη χώρα μέχρι ότου υπάρξει το νέο Σύνταγμα. Μάλιστα. Εντάξει, θέλει προφανώς να το πάρει ελώς απόφαση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει δουλειά. Μόνο έτσι. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία, τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Ευχαριστώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να τα λέμε και να πούμε ξανά για οποιοδήποτε άλλο θέμα μας αφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Αντίο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.